Εμείς αλλάζουμε σελίδα, θα πάμε στον Νίκο τον Πετάση, διότι είχαμε νωρίτερα σήμερα ένα ατύχημα με jet ski στο μακρύ γυαλό. Έχουμε ένα παιδί το οποίο είναι τραυματισμένο και το οποίο μεταφέρεται, αν δεν έχει ήδη μεταφερθεί, Νίκο, στο Παγνή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή μεταφέρεται το 12χρονο αγόρι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς νωρίτερα, γύρω στις 5 η ώρα, μαζί με έναν φίλο του 31 ετών από το μακρύ γυαλό, κάνοντας βόλτα στη θάλασσα της περιοχής με ένα jet ski, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έχασαν τον έλεγχο του jet. Αυτό βγήκε στην ακτή με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, με φόρα, χτύπησε πάνω σε ένα σταθερό ξύλινο σημείο στο κιόσκι που φυλάσσονται τα πλωτά της επιχείρησης θαλασσίων σπορ, και έτσι το παιδάκι χτύπησε με το κεφάλι σε έναν ξύλινο στήλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετά από 20 λεπτά έφτασε στο σημείο, παρέλαβε το παιδάκι, το μετέφερε στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Διαπιστώθηκε και ότι ο τραυματισμός του είναι πάρα πολύ σοβαρός. Διασωληνώθηκε και τώρα, αυτή τη στιγμή, μεταφέρεται στο Παγνή για περαιτέρω έλεγχο και πιθανόν εισαγωγή στη μονάδα ειδικής θεραπείας. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται, προανάκριση ενεργεί το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, εάν και εφόσον υπάρχουν. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, για τις λεπτομέρειες.